Καλησπέρα. Η παρουσίαση, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα, δυστυχώς είναι στα αγγλικά. Πίσω διαφάνεια στα αγγλικά, αλλά θα μιλάμε ελληνικά. Είναι η ίδια παρουσίαση που δόθηκε πριν από 2 εβδομάδες στην Ολλανδία, στο παγκόσμιο συνέδριο Joomla, ένα από τα παγκόσμια. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο, το Joomla and Beyond λέγεται. Όπως και ο προηγούμενος, ο Νίκος Διονυσόπουλος, είχε δώσει και παρουσίαση και εμείς δίνουμε. Το Joomla γενικότερα στην Ελλάδα, ή μάλλον η Ελλάδα στην κοινότητα του Joomla, είναι ισχυρός παίχτης. Δηλαδή οι Έλληνες που ασχολούνται με το Joomla έχουν, κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν και την εξέλιξη, που είναι σημαντικό νομίζω, και ίσως και γι' αυτό αυτό αντικατοπτρίζεται στην διάδοση του Joomla στην Ελλάδα, που είναι η διείσδυση ελληνικά του Joomla στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ελλάδα, ας πούμε, το Joomla είναι νούμερο 2, με λιγότερη διαφορά από το WordPress, από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή, ο τίτλος είναι λίγο παραπλανητικός, έτσι πιασάρικος, εντάξει. Δεν θα μιλήσουμε για κώδικα όπως μίλησε ο Νίκος Διονυσόπουλος για το FOF σε αυτό το επίπεδο, αλλά όσοι ασχολείστε γενικά με websites Joomla θα δείτε ότι δεν υπάρχουν 2 sites που είναι ίδια. Μπορεί να ξεκινήσει να φτιάξετε ένα site για ένα ψιλικατζίδικο και το δεύτερο site θα φτιάξετε για ένα άλλο ψιλικατζίδικο, θα δείτε ότι έχει μεγάλες διαφορές. Μεγάλες διαφορές. Θα έχει διαφορές. Δηλαδή, πάντα θα χρειαστεί να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ο καθένας έχει την ιδιαιτερότητά του. Έτσι. Και αυτή η παρουσία ουσιαστικά θα μας δείξει πώς μπορούμε σχετικά εύκολα και ανώδυνα να υποστηρίξουμε μέχρι ένα βαθμό αυτές τις ιδιαιτερότητες, χωρίς ούτε να κάνουμε hacks, ούτε να γράφουμε κώδικα από το μηδέν. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό για αυτούς που ασχολούνται με το Joomla και ουσιαστικά βγάζουν την καθημερινή τη δουλειά τους, ας πούμε, εργασία τους ίδια στο Joomla, να μπορούν να ικανοποιούν, ας πούμε, το τελικό πελάτη με όσο δυνατόν λιγότερη προσπάθεια. Άκουσα και στην προηγούμενη παρουσίαση κάποιες ερωτήσεις σχετικά για το open source, και αν είναι καλό να το κάνουμε κτλ. Αυτή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Απλώς θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με το Joomla και ουσιαστικά χρησιμοποιούν το Joomla για να προσφέρουν κάτι σε ένα τελικό πελάτη, ουσιαστικά ο τελικός πελάτης πολλές φορές δεν καταλαβαίνει πόσο από αυτό που βλέπει είναι κάτι που έκανε αυτός ο ενδιάμεσος ή που ήρθε ουσιαστικά έτοιμο από την πλατφόρμα, από το Joomla. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη και μια μεγάλη ζήτηση ουσιαστικά ότι ο τελικός πελάτης αυτό που βλέπει θεωρεί και το ταυτίζει κατά κάποιο τρόπο με αυτόν που το έχει φτιάξει και δεν γνωρίζει ούτε το τίμημα αν έχει πληρώσει είναι αντικατοπτρίζει αυτό που βλέπει και δεν ξέρει πόσο από αυτό που έχει έρθει, ας πούμε, έτοιμο και πόσο ουσιαστικά ήταν το value added που έβαλε επιπλέον. Αυτό γενικά το open source μοντέλο, να κλείνω την παρένθεση, το open source μοντέλο αυτό πετυχαίνει ουσιαστικά. Φεύγει η χρηματοδότηση, το χρήμα ουσιαστικά δεν καταλήγει σε αυτό που έχει το τελικό license. Καταλήγει στους ενδιάμεσους που έχουν τη γνώση. Σκεφτείτε το, αυτό κάνει. Αυτό έχει πετύχει, έχει ανοίξει ουσιαστικά την αγορά. Και κάποιοι ενδιάμεσοι που λέγονται developers, πιθανόν να μην είναι, απλώς χρησιμοποιούν αυτό το τίτλο και άκουσα, σήκωσαν πολύ το χέρι πριν ότι ήταν developers. Εντάξει, θεωρώ ότι περισσότεροι είναι integrators, ας πούμε. Δηλαδή δίνουν αυτό το επιπλέον του integration, που πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε, να διαλέξουν πολλά διαφορετικά components στο Joomla για να φέρουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Είναι τέχνη να ποια κουπόνες να διαλέξεις, πώς θα τα πατρέψεις, ώστε να μπορεί ο τελικός πελάτης να είναι ευχαριστημένος. Λοιπόν, οπότε θα πιάσουμε πολλά από αυτά τα θέματα.
εν ολίγης, το πέρα πόσο πιο ωραία γίνονται. Αυτή είναι, εντάξει, είναι η παρουσίαση που έχω κάνει. Πόσοι ξέρετε για το community builder γενικότερα? Ωραία. Λοιπόν, το community builder είναι ένα από τα παλιότερα components του Joomla, μάλιστα έχει ξεκινήσει από το Mambo, εντάξει, και είναι, έχει εξετήσει ένα ολόκληρο framework. Δηλαδή, πέραν από το κλασικό προφίλ, παιδεία σε κάθε προφίλ κτλ., περισσότερα παιδεία στο registration, έχει εξελιχθεί σε ένα framework με την έννοια σου επιτρέπει να αναπτύσσεις δικά σου plugins και δικές σου εφαρμογές. Όσοι έχετε αναπτύξει εφαρμογές στο Joomla γενικότερα, θα ξέρετε γενικά ότι είναι object-oriented. Εντάξει, οπότε στηρίζεται πάνω σε κάποιο event και μετά υπάρχουν κάποια objects. Δηλαδή, το Joomla είναι γεμάτο από events. Το event είναι ένα trigger ουσιαστικά, που ουσιαστικά υπάρχουν άλλα functions που περιμένουν και ακούνε σε εισαγωγικά, ας πούμε, για το trigger, και όταν το trigger συμβεί, τότε αυτοί προσφέρουν το επιπλέον κώδικα που χρειάζεται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα trigger μπορεί να είναι με το που κάνει login κάποιος. Και μάλιστα η ονομασία των triggers συνήθως είναι μνημονικά φτιαγμένα, ώστε να μπορούν να ξέρουν οι developers τι είναι αυτό, διαβάζοντας το κώδικα. Οπότε το trigger, ας πούμε, μετά το login είναι on after login, ας πούμε. Ένα παράδειγμα. Και από εκεί πέρα υπάρχουν objects που το trigger προσφέρει στο developer και ο developer προσθέτει την επιπλέον λογική που χρειάζεται πάνω από αυτό το object. Βέβαια πρέπει να ψάξει, να βρει, να μάθει ποια είναι αυτά τα objects και τι πρέπει να κάνει για να προσθέσει το δικό του επιπλέον τη δική του λογική, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Νίκος Αντιπισιάρης. Στο community builder υπάρχουν μια ομάδα τριών ατόμων ουσιαστικά, full time, και υπάρχουν πολλοί part-timers, μεγάλη κοινότητα. Είμαστε περίπου, το site αυτή τη στιγμή του Joomla προσέχει 500.000 εγγεγραμμένους χρήστες, είναι από τα παλιότερα και τα πιο δημοφιλή, ας πούμε, extensions, και είναι κατά κάποιο τρόπο μια εγγύηση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό και δεν θα σταματήσει. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε γενικότερα πολύ γρήγορα για αυτά τα πράγματα. Ποια είναι, δηλαδή, υπάρχει μια μοναδικότητα και θα το δούμε. Και αυτό, γι' αυτό είπα πριν, δεν υπάρχουν δύο sites που είναι ίδια. Μπορεί να είναι το ίδιο use case, αλλά θα υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα πρέπει να υλοποιήσει ο integrator για να ικανοποιήσει το τελικό πελάτη, για να ικανοποιήσει αυτό που φτιάχνει. Το θέμα είναι αν αυτό το επιπλέον θα το βρει έτοιμο σε ένα configuration του Joomla ή κάποιο extension, ή θα πρέπει να βρει κάποιο τρίτο extension, ή θα πρέπει να αρχίσει να βάζει χέρι. Και όταν βάζουμε χέρι, ας πούμε, στο κώδικα κάποιου άλλου, ουσιαστικά δεν κάνουμε καλό. Κάνουμε καλό για τον εαυτό μας, για το πελάτη εκείνη τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά έχουμε χαντακώσει το πελάτη. Στο επόμενο upgrade θα χαθεί, και το Joomla τώρα είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα one-click update, ας πούμε, και τα έχει ισοπεδώσει όλα. Ό,τι έχουμε κάνει στο κώδικα του Joomla σε επίπεδο hacking έχει χαθεί. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο, αλλά όλοι είμαστε μοναδικοί. Δηλαδή, όλοι είναι μοναδικοί όπως όλοι μας. Hacking ή προγραμματισμός, ποια είναι η διαφορά? Όταν, δηλαδή, δεν μιλάμε για το hacking της έννοιας των hackeράδων που μπαίνουν μέσα και σκοτώνουν και κάνουν security threats κτλ. Μιλάμε για hacking του στυλ αλλάζω κάποιου άλλου το κώδικα. Δεν το έχω φτιάξει εγώ. Προσπαθώ να κάνω κάτι γρήγορα, βρίσκω, αν μπορώ να βρω το σημείο, πρέπει να βάλω τη δική μου λογική, το βάζω εκεί πέρα, κάνω από το πελάτη και φεύγω. Μερικοί ορισμοί εδώ πέρα, νομίζω έχουμε καταλάβει γενικά τη διαφορά, και όσοι έχουμε κάνει κάποιο κώδικα, ξέρουμε, υπάρχει και μία, είναι δελεαστικό, ας πούμε, να βρεις το σημείο εκείνο του κώδικα του άλλου που θα μπορούσες εκεί να βάλεις 2-3 γραμμές δικές σου για να ικανοποιήσεις το πελάτη σου, εντάξει, το κάνεις γρήγορα. Αλλά ουσιαστικά, όπως βλέπω, ότι ο πελάτης έχει πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα μετά. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Γιατί οι περισσότεροι, για να γράψει σωστό κώδικα, ένα σωστό πρόγραμμα, ουσιαστικά έχει μεγάλο overhead. Δηλαδή δεν είναι. Ενώ η λογική σου μπορεί να μειώσει 1-2-3 γραμμές,
για να καταφέρεις να βάλεις αυτή τη λογική σου μέσα σε μια πλατφόρμα τεράστια, θα πρέπει να ξεκινήσεις να γράψεις πιθανόν και 5 και 10 αρχεία. Ας πούμε, να κοιτάξεις το input, πώς θα είναι, πώς θα το πάρεις, από πού και τα λοιπά, για exception handling. Είδαμε, ας πούμε, την προηγούμενη πάλι παρουσίαση, όπως έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο framework για να μπορέσουμε να μην αναγκαζόμαστε να γράφουμε 15.000 αρχεία, 15 αρχεία, ας πούμε, για να κάνουμε το παραμικρό. Λοιπόν, και αυτός που θέλει να ικανοποιήσει τον τελικό πελάτη, το ξέρει αυτό, το γνωρίζει πιθανόν. Πιθανόν το γνωρίζει και δεν θέλει να ξεκινήσει να επενδύσει για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, για να κάνει μια μικρή αλλαγούλα. Οπότε ψάχνει το κώδικα του άλλου, καταλαβαίνει πού πρέπει να κάνει τι, το κάνει, το δίνει, το παραδίδει, πιθανόν να παίρνει και τα χρήματα από τον πελάτη και φεύγει. Ο πελάτης βέβαια μεθαύριο θα έχει πρόβλημα με το επόμενο upgrade, γιατί θα σοπεδωθεί οτιδήποτε έχει κάνει. Οπότε υπάρχει μια διαφοροποίηση ουσιαστικά, το σωστό. Τώρα, ας σκεφτούμε αυτή την ερώτηση. Έτσι. Αν μπορούσαμε εύκολα και ανώδυνα να βάλουμε τη λογική μου που θέλουμε εμείς το επιπλέον στο σωστό σημείο και χωρίς να γράφουμε κώδικα, δεν θα ήταν ωραίο? Πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι με αυτό, είναι τεράστιο, είναι ουσιαστικά το framework του Community Builder, θα μπορούσε να είναι και το Joomla. Η ουσία που πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει έννοια των triggers, των events, εντάξει, και του function που κάνει κάτι πάνω από αυτό το event. Δηλαδή, υπάρχει ένα event after login, υπάρχει ένα event after save κάποιου component, υπάρχει ένα event after first registration, υπάρχουν δεκάδες events, εκατοντάδες events και στο Joomla, αλλά το Community Builder και τα δικά του είναι ακόμα πιο ραφιναρισμένα, υπάρχουν πάρα πολλά events για οτιδήποτε, με την έννοια ότι έχει γίνει προσπάθεια να δώσουμε στους τελικούς developers, τελικούς integrators, όσο περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες γίνεται, για να μην κάνουν hacks, να μπορέσουν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία στο τελικό πελάτη χωρίς να χακεύουν κώδικα, να γράφουν το δικό τους κώδικα εκεί που χρειάζεται και όσο χρειάζεται. Όσοι δεν γνωρίζετε γενικά το Community Builder, εντάξει, έχει θεωρήστε ότι είναι ένα mini Facebook, ας πούμε, πάνω από το Joomla. Δηλαδή σου επιτρέπει να ορίσεις τα πεδία που θέλεις στο προφίλ, tabs να το οργανώσεις, μπορεί να βάλεις και άλλες εφαρμογές πάνω από εκεί, δηλαδή μπορεί να έχεις groups, να επιτρέψεις στους χρήστες να φτιάχνουν group μεταξύ τους, κάθε group μπορεί να έχει φωτογραφίες κοινές, μπορεί να έχει ένα common wall, ας πούμε, στο Facebook, μπορεί να έχει αρχεία που να ανεβάζεις, μπορεί να έχει ακόμα και integration με forum, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ ωραίο integration με το Kunena, μάλλον είναι το καλύτερο native Joomla forum, και υπάρχει πολύ ωραίο integration με τα Community Builder και του Kunena, και μπορεί κάποιος, ας πούμε, να φτιάξει μια ομάδα στο Group Chive, λέγεται το αντίστοιχο plugin του Community Builder, φτιάχνει μια ομάδα και αυτόματα φτιάχνεται μια περιοχή στο forum που είναι privé για την ομάδα. Ότι κάθε ομάδα έχει το δικό της privé forum χωρίς να μπορεί να το δει κανένας άλλος, εκτός αν είναι μέλος της ομάδας. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επιπλέον υπάρχει ένα το paid membership, δηλαδή όποιοι, μάλιστα η παράλληλη παρουσίαση που γίνεται είναι του Τενισόπουλου πάνω σε κάτι αντίστοιχο. Το paid membership, ας πούμε, είναι ότι θέλουμε να στήσουμε, να αρχίσουμε να βάζουμε χρήματα από το website μας. Θέλουμε να στήσουμε, δηλαδή, συνδρομητικές υπηρεσίες πάνω από το site μας. Δηλαδή, έχουμε περιεχόμενο και θέλουμε αυτό το περιεχόμενο να το κλειδώσουμε και να αφήσουμε μόνο αυτούς που πληρώνουν κάποια συνδρομή, μηνιαία, ετήσια, εξαμηνιαία, όπως θέλουν, να έχουν πρόσβαση. Αυτά είναι πάλι κάποια extensions πάνω από το Community Builder. Υπάρχει το Activity Stream, το CD Connect, δηλαδή μπορεί να αφήσουμε αυτούς που έχουν Facebook account, ή Twitter account, ή Google account να συνδεθούν γρήγορα. Προσπαθούμε να φέρουμε χρήστες από τα άλλα networks στο site μας, με σκοπό τι? Με σκοπό να γίνουν πελάτες μας, μεθαύριο. Είπαμε, έχει integration με Kunena, με Joomla, με K2, με το messaging του UDIM. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλειάκια που σε βοηθάνε να φτιάξεις το τελικό αποτέλεσμα που θέλεις. Ένα από αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι αυτό που λέγεται
Auto Actions. Είναι ένα tool, ένα εργαλείο ουσιαστικά για integrators, και εκεί θα εστιάσω, που επιτρέπει να κάνουμε αυτό που είπα πριν. Να προσθέτουμε πολύ εύκολα τη δική μας λογική στο σωστό σημείο με ελάχιστο κόπο. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν αυτή, αν τη θυμάστε καλά, εντάξει, πώς μπορούμε, αν μπορούσαμε να βάζουμε τη δική μας λογική στο σωστό σημείο χωρίς να αλλάζουμε κώδικα άλλου και χωρίς overhead, χωρίς 15 αρχεία, χωρίς 100 αρχεία. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα εργαλεία που θα δούμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και στηρίζονται σε αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει γενικά το event, που γίνεται trigger, το trigger event, και από εκεί και πέρα, πάνω από αυτό το event, κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, είναι μία λίστα, γενικά το community, το auto actions, το auto actions, γενικά τι κάνει. Πρέπει να κάνεις identify το event, πού είναι, να σκεφτείς δηλαδή πού στο workflow logic είναι που θες να επέμβεις. Να διαλέξεις το action, δηλαδή έχουμε αυτοματοποιήσει πάρα πολλά actions, δηλαδή θέλω, ας πούμε, όταν κάνει login, μετά που κάνει login κάποιος, να στείλω ένα mail. Το mail είναι ένα action. Ή θέλω να εκτελέσω μία εντολή στη βάση. Αυτό είναι ένα action. Ή θέλω να δημιουργήσω ένα καινούριο form category. Αυτό είναι ένα action. Οπότε, και έχουμε ενσωματώσει μέσα στο εργαλείο πάρα πολλά τέτοια actions. Και συνέχεια προσθέτουμε κι άλλα. Και έχουμε και το filtering, δηλαδή λέμε εντάξει, έχει γίνει fire το trigger. Δεν θέλω για κάθε έναν που κάνει login να στείλω mail κάπου. Θέλω, ας πούμε, να πιάσω αυτούς τους 10 χρήστες ή το συγκεκριμένο χρήστη και θέλω να ξέρω, ας πούμε, όταν κάνει αυτός login, στείλε μου ένα mail για να δω τι κάνει, γιατί είναι ύποπτος ή γιατί με ενδιαφέρει, είναι VIP και θέλω να το εξυπηρετήσω κτλ. Οπότε υπάρχει το condition, το filtering, ας πούμε, που μπορούμε αυτό το filtering να το κάνουμε με βάση παιδεία που έχει ο συγκεκριμένος χρήστης, ας πούμε. Οπότε διαλέγουμε το event, βρίσκουμε το action που θέλουμε και εκεί μαζί με τη δυνατότητα αυτού του εργαλείου να βάλουμε τη μία, δύο, τρεις γραμμές που θέλουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, γιατί είναι πιο εύκολο να καταλάβετε τι γίνεται, νομίζω, με αυτό το παράδειγμα. Αυτό είναι το back-end, ας πούμε, αυτού του εργαλείου. Πάμε δεξιά και φτιάχνουμε ένα καινούριο action, το 0. Το πρώτο που σου ρωτάει είναι το τύπο. Και έχει ένα τεράστιο drop-down, θα είναι όλα τα actions. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε κάτι στο CB Activity, στο Activity Stream, να βάλουμε κάποιο δικό μας entry, να δούμε, συγκεκριμένο. Μπορούμε, το AC Mailing είναι ένα άλλο extension του Joomla, για mailing lists, για newsletters. Μπορούμε να αποφασίσουμε, ας πούμε, όταν γίνεται ένα συγκεκριμένο event, να βάλουμε αυτό το χρήστη σε αυτό το newsletter list ή να το βγάλουμε. Το CB Anti-Spam είναι ένα καινούριο plugin που έχει φτιαχτεί που μπορεί να μας προστατεύσει από κακόβουλους. Δηλαδή, μπορεί να πούμε, εάν παραδείγματος χάρη κάποιος προσπαθήσει να κάνει login τρεις φορές και αποτύχει, κάνει block το IP, ας πούμε, για μία ώρα. Ένα παράδειγμα. Οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιο action πάνω σε κάποιο trigger. Το community builder, το paid subscriptions to membership είναι πάλι actions, δηλαδή μπορούμε με βάση το trigger να βάλουμε κάποιον σε κάποιο subscription ή να το βγάλουμε αυτόματα. Μπορεί να εκτελέσουμε κώδικα. Ο κώδικας μπορεί να είναι να κάνουμε ουσιαστικά push HTML στη σελίδα μας ή push JavaScript ή CSS code ή... Δηλαδή, θα δούμε, παράδειγμα είναι πολύ λεπτόμερες. Connections είναι δύο χρήστες που θα κάνουν connect, friends όπως θέλεις. Ας στείλουμε email, μπορούμε να αλλάξουμε τη τιμή κάποιου πεδίου στο community builder. Μπορούμε αυτό το FlySpray, πώς ξέρετε το FlySpray. Το FlySpray είναι ένα σαν bug tracking open source. Integration κάνουμε με το FlySpray. Λοιπόν, να δώσω ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πάμε σε ένα κάτι εύκολο που το καταλαβαίνουμε. Το email, ας πούμε. Οπότε θέλω να κάνω ένα email action. Δίνω ένα τίτλο, παραδείγματος χάρη. Send
με τον Νίκο, παραδείγματο χάρη, έτσι. Μου να δώσω περιγραφή αν θέλω, είναι το mail. Διαλέγω εδώ το trigger. Βλέπει, είναι πάρα πολλά triggers. Τα ονόματα βέβαια είναι ξεκάθαρα, οπότε δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι λίγο. Να τα διαβάσει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Οπότε α πούμε το trigger. After. Να το βρω. After user login. Οπότε έχει μπει. Μπορώ να βάλω και δεύτερο trigger και τρίτο. Αυτό μου αρκεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, διαλέγω σε ποιο group απευθύνομαι. Απευθύνομαι σε όλους τους χρήστες ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ θα το δούμε το condition τι είναι. Του. Εδώ μπορώ να βάλω τη διεύθυνση. Ένα subject. My VIP member just logged in, ας πούμε. Και εδώ βάλω το μήνυμα που θέλω. Μπορεί να είναι HTML ή text, να διαλέξω. Μπορώ να κάνω CC, BCC, attachment που να στείλω. Μπορώ να αλλάξω το from address, αντί να πάρει το default του site, που το αλλάξω. Αυτό είναι ένα ωραίο τώρα εδώ πέρα. Μπορεί να μην φύγει από το μηχανισμό του email που έχω στο site μου. Μπορώ να διαλέξω ότι θέλω αυτό το mail να το στείλω από κάποιο άλλο SMTP server. Και έχει ένα πολύ ωραίο use case που το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Πόσοι έχετε πρόβλημα με το Gmail όπου στέλνεις κάτι αυτοματοποιημένο από το site σου και κατευθείαν το βάζεις στο spam folder του άλλου, ας πούμε. Σημαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Και αν προσπαθείς να βγάλεις άκρη με το Google, θα χαθείς. Είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική γραφειοκρατία που έχει στηθεί ποτέ, ας πούμε. Έχει υπάρχει φόρμα για το κάθε τι, αλλά δεν απαντάει κανένας ποτέ τίποτα. Οπότε, μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτό το μηχανισμό, ώστε παραδείγματος χάρη να φιλτράρεις και να δεις αν αυτός που έκανε register, παραδείγματος χάρη, έχει χρησιμοποιήσει gmail.com διεύθυνση και αν έχει χρησιμοποιήσει, στείλ' το ένα μήνυμα από το Gmail SMTP server, από ένα account που έχεις φτιάξει εσύ στο Gmail, που πιθανότητες είναι να μην το στείλουν αυτό στο spam, γιατί πάει να είναι δική τους διαδικασία. Ορίστε. Ναι. Εδώ δηλαδή το Gmail θα βάλει το username που έχει στο Gmail με το password κτλ. Εντάξει, δικό σου το φτιάχνει, δωρεάν είναι, το κάνει και τη συνδέεσαι. Είναι απλώς ένα παράδειγμα για να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα το conditional μπορούμε να δούμε, ας πούμε, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο auto action αυτή τη στιγμή στέλνει ουσιαστικά σε όλους με το που κάνει το login. Εδώ, ας πούμε, μπορώ να διαλέξω. Και να πω, ας πούμε, θέλω πες να διαλέξω κάποιον, εδώ βάζω, ας πούμε, το username. Πες ότι θέλω να βάλω username. VIP. Και εδώ διαλέγω equal to. Να πάρω. Οπότε είναι απλά, λέω ότι εγώ θέλω αυτό το που θα τρέξω, το action, θα το τρέξω μετά το login, αλλά μόνο εάν το username είναι ίσον με VIP. Μόνο για αυτό το συγκεκριμένο χρήστη. Ή μπορεί να βάλω, δεξιά μπορεί να βάλω, ας πούμε, πώς το λένε, ποσοστά, το wildcard, να είναι όλοι που ξεκινάνε με το VIP, παραδείγματος χάρη. Οπότε έχω ένα ωραίο τρόπο να δημιουργήσω κάτι μέσα χωρίς να κάνω κώδικα ουσιαστικά για να στέλνω emails συγκεκριμένα, όταν συμβούν συγκεκριμένα πράγματα. Φαντάζομαι τώρα να το κάναμε αυτό μέσα στο κώδικα κάπου. Πού θα το βρίσκαμε και πώς αυτό, εντάξει, λίγο περίπλοκο, εντάξει, οπότε σε διευκολύνει πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα απλώς παράδειγμα, έχουν πάρα πολλά, θα δώσω κι άλλα και η παρουσίαση είναι ήδη στο slide share, είναι η ίδια παρουσίαση αυτή και έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Λοιπόν,
αυτά είναι όλα τα action types που είδαμε στο drop down, έτσι περιληπτικά σας τα λέω. Εκτός από το email, υπάρχει το field, δηλαδή μπορώ να αλλάξω το πεδίο ενός χρήστη με βάση το event. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν έκανε κάποιος, άμα κάνει κάποιος connect με κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, μπορεί να αλλάξει σε ένα πεδίο στο προφίλ του. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείτε εσείς διάφορους λόγους για να το κάνετε αυτό. Ή μπορεί αυτόματα, όταν κάποιος κάνει tick ένα πεδίο στο προφίλ του, να μπει αυτόματα σε μία, σε ένα connection με κάποιον άλλον. Δηλαδή θέλω, ας πούμε, να μαζέψω τους χρήστες μου μαζί, ας πούμε. Login, logout, αυτόματα, private messaging, μπορεί να στείλουν, registration, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει ένας καινούριος χρήστης on the fly. Υπάρχουν πολλά use cases όπου υπάρχουν τα family accounts. Και αυτό βέβαια το Joomla δεν το ικανοποιεί, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί κάποια οικογένεια να πληρώσει μία συνδρομή, ας πούμε, και να επιτρέπει στο site σου να έχεις 3 ή 4 χρήστες με τα παιδιά οικογενειακά. Με αυτό το action μπορεί να δημιουργηθούν on the fly τα επιπλέον accounts. Δηλαδή θα πρέπει να ορίσουμε usernames και email addresses και κατευθείαν δημιουργείται. Χωρίς να ξέρει τίποτε ο τελικός χρήστης. Απλώς βλέπει το αποτέλεσμα. Το CVCRM πώς το ξέρετε, το έχετε ακούσει? Όχι, τα αφήνουμε. Είναι ένα από τα CRMs που παίζουν αρκετά δυνατά στο Joomla και στο Drupal και στο WordPress και δημιουργούμε ένα action για το CRM ουσιαστικά εδώ πέρα. Γι' αυτό σου λέω προσθέτουμε συνέχεια πράγματα. Λοιπόν, έχω αρκετά παραδείγματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι παράδειγμα του Activity Stream, δηλαδή τι κάνω. Εν ολίγης γιατί εντάξει έχει μια φιλοσοφία. Όπως είπα πριν, το κάθε event που γίνεται fired έχει κάποια objects που έρχονται μαζί τους. Εξαρτάται το object εξαρτάται από το event. Δηλαδή όταν γίνεται fire ένα event του Community Builder, τα objects είναι objects χρηστών. Που έχουν δηλαδή, ο κάθε χρήστης έχει τα πεδία του κτλ. Όταν κάνουμε όμως fire αυτό το event, θέλουμε να κάνουμε το εξής. Να φιλτράρουμε. Το συγκεκριμένο use case είναι, εάν κάποιος, έχω φτιάξει στο community builder ένα πεδίο που το ονομάζω mood. Δηλαδή, πώς αισθάνομαι. Αισθάνομαι χαρούμενος, αισθάνομαι λυπημένος κτλ. Και θέλω όταν αλλάξει, όταν κάποιος κάνει update το προφίλ του και αλλάξει αυτό το πεδίο, να δημιουργήσω στο Activity Stream ένα καινούριο event, ένα καινούριο μήνυμα που να λέει ότι ο τάδε χρήστης από λυπημένος είναι χαρούμενος. Ένα παράδειγμα. Πρέπει να κάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνω, βλέπετε εκεί πάνω, λέω variable 1. Underscore CB underscore mood not equal to tade. Τι σημαίνει? Το variable 1 είναι το object πριν το update του προφίλ και το variable 2, το variable 3 είναι το object μετά το update του προφίλ. Οπότε συγκρίνω ουσιαστικά εάν έχει αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό είναι το condition. Δεν θέλω να κάνω τίποτα σε αυτό το action. Αν δεν έχει αλλάξει αυτό το πεδίο που αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την ψυχική διάθεση του τελικού χρήστη. Λοιπόν, αν αυτό δηλαδή έχει αλλάξει, θέλω να φτιάξω, να λέω, να βάλω στο Activity Stream το τύπος είναι Mood Change, αλλαγή δηλαδή διάθεσης και να λέω ουσιαστικά από τάδε έγινε τάδε με ένα τίτλο. Έτσι απλά. Αυτό το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή βάζεις το Activity Stream, δηλαδή θέλω, εάν δεν το έκανε αυτό, σαν default το Activity Stream, θα έδειχνε ότι ο τάδε χρήστης ενημέρωση του προφίλ του και τίποτα άλλο. Το τι ενημέρωσε, θα πάει ψάχνει άλλο τι ενημέρωσε. Αν με ενδιαφέρει να κάνω highlight αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια, είναι ένα τρόπο να το κάνω αυτό. Χωρίς να γράφω κώδικα, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι του AC mailing. Πάλι ένα παράδειγμα. Μπορούμε
να βάζουμε κάποιον σε ένα newsletter ή να το βγάλουμε, να το κάνουμε unsubscribe, ανάλογα με το κάτι άλλο, με οτιδήποτε έχει γίνει στο event και με τα conditions που ανέφερε. Αυτό είναι ωραίο. Έχω το εξής use case. Στο site υπάρχουν κάποιοι moderators και προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο τους τελικούς χρήστες όταν κάνουν κάτι λάθος. Έχουμε φτιάξει το εξής. Έχουμε φτιάξει ένα πεδίο που μετράει τα warnings που έχει δώσει κάποιος moderator στο τελικό χρήστη. Και θέλω να προγραμματίσω ότι όταν φτάσω αυτά τα warnings πάνω από 3, αυτόματα το μπλοκάρω αυτό για μια μέρα. Για κάποιο διάστημα. Και φτιάχνω ουσιαστικά ένα use case, ένα action με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λέω, με παρόμοιο τρόπο λέω, εάν ο αριθμός των warnings έχει αλλάξει και αν έχει γίνει μεγαλύτερο από 3, είδες, έχω δύο conditionals. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το user interface που σας έδειξα πριν. Αν δηλαδή έχει γίνει η αλλαγή στο προφίλ και έχει γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή το warnings είναι πάνω από 3, κάνουμε block το χρήστη, το user ID δηλαδή του, το κάνουμε block για μια μέρα, αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Τώρα υπάρχουν άπειρες δυνατότητες και συνδυασμοί, το καταλαβαίνετε ας πούμε, που μπορεί να κάνεις οτιδήποτε σχετικά εύκολα, αρκεί να επενδύσεις λίγο χρόνο να μάθεις ποια είναι αυτά τα events και το φιλτράζεις όπου χρειάζεσαι. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να γράφεις κώδικα. Βλέπετε, δηλαδή ο κώδικας είναι ελάχιστος ως μηδενικός. Όχι, αν ξέρεις να γράφεις λίγο κώδικα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια που μπορεί να φτιάξεις. Θα πάμε κάπου που έχουν κώδικα εδώ πέρα, code action. Λοιπόν, ο κώδικας, το action του κώδικα υποστηρίζει HTML, PHP κώδικα μπορεί να εκτελέσεις, JavaScript, CSS, μπορεί να φορτώσει το header κάποιο κώδικα, να αλλάξει το page title, να επέμβει στο pathway, είναι ένα σωρό, αυτά είναι τα sub-actions που επιτρέπεται μέσα στο κώδικα. Παράδειγμα, μερικά δύο ωραία παραδειγματάκια. Το ένα είναι απλό. Θέλω όταν κάποιος μπει στο προφίλ του μετά από πολύ καιρό, να του κάνω pop-up ένα ωραίο μηνυματάκι, welcome back, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα απλό JavaScript, ουσιαστικά προγραμματάκι. jQuery το έχω κάνει. Δεν κοιτάζω το conditional που κοιτάζει, ας πούμε, το date, το difference, κοιτάζω απλώς το αποτέλεσμα που ουσιαστικά είναι ένα alert, hello, username, welcome back. Όπως είπαμε, το username είναι substituted από το παίρνει την πραγματική τιμή που έχει ο χρήστης που τρέχει ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τώρα use case που αφορά λίγο κώδικα. Μάλιστα έχει 2-3 διαφορές. Θέλουμε πολλές φορές μας ζητάνε να φτιάξουμε registration pages που έχουν διαφοροποίησεις ανάλογα με το τι θέλει ο τελικός χρήστης να κάνει. Δηλαδή, θέλουμε σαν registration page και θέλουμε να ικανοποιήσουμε δύο ειδών χρήστες, ας πούμε, τους αθλητές, παραδείγματος χάρη, και τους προπονητές. Οπότε, θα θέλαμε, αν ήταν δυνατόν, να έχουμε παιδεία που να φαίνονται μόνο για αθλητές και παιδεία που να φαίνονται μόνο για προπονητές. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις αυτό με το community build. Υπάρχει κάτι που λέγεται conditional plugin, όπου μπορείς να πεις ότι το πεδίο α θα φαίνεται μόνο αν το πεδίο β έχει αυτή τη τιμή. Οπότε, τα πεδία που αφορούν τους αθλητές θα εμφανίζονται μόνο όταν έχει επιλέξει ο χρήστης ότι θέλει να κάνει login, θέλει να κάνει register σαν αθλητής. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα, αν είναι δυνατόν στη σελίδα μου, να έχω ένα κουμπάκι που να λέει πάτα εδώ για να κάνεις register σαν αθλητής και πάτα εδώ για να κάνεις register σαν προπονητής. Να μην φαίνεται αυτό στη σελίδα του registration, να μην φαίνεται να διαλέξει εκεί πέρα. Θέλω να το φέρω λίγο πιο πίσω. Οπότε το παράδειγμα εδώ, αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι θεωρώ ότι παρεμβαίνω στο URL και έχω βάλει εκεί μέσα ένα variable, όπως βλέπεις πάνω, έχω βάλει type is on athlete. Οπότε θεωρώ ότι το κουμπάκι που θα
θα φτιάξει τα δύο κουμπάκια. Το ένα κουμπάκι θα λέει type is an athlete και το άλλο κουμπάκι θα λέει type is an coach, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Οπότε τι κάνουμε, αυτό το action παίρνει το get type, το παίρνει από εκεί πέρα και κοιτάζει αν είναι athlete event. Αν είναι athlete event, σημαίνει ότι αυτό το action θα εκτελεστεί. Και ποιο είναι αυτό που θα εκτελεστεί? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι, χρησιμοποιώ jQuery για να περάσω στην παράμετρο, για να κρύψω ουσιαστικά το πεδίο αυτό. Ουσιαστικά είναι δύο, sorry. Δύο jQuery, ένα jQuery και ένα CSS. Το πρώτο τι κάνει, παίρνω, βάζω στη τιμή στο πεδίο account type αυτό που έχω πάρει από το get type, από το URL. Μια γραμμή. Οπότε ουσιαστικά τι έχω κάνει pre-populate το πεδίο του registration form που ζητάει αν είσαι αθλητής ή coach. Το δεύτερο, το CSS, το έχω κρύψει αυτό. Από που το κάνει pre-populate, το κρύβω να μην το βλέπει. Δεν χρειάζεται να το δει. Θα κάνει αυτά τα δύο πραγματάκια. Το αποτέλεσμα, για να δείτε δηλαδή το εξής λίγο. Βλέπετε αυτά τα δύο κουμπάκια. Εδώ. Δυστυχώς δεν φαίνεται. Αν πάω στο registration page χωρίς τίποτε, έτσι όπως είναι, βλέπω εδώ πέρα account type, ένα πεδίο. Εδώ άμα πατήσω, ας πούμε, athlete, βλέπετε απευθείας, μπήκε αυτό το πεδίο, athlete record. Αν πατούσα το άλλο, ας πούμε, event, δηλαδή, θα βγει το άλλο record. Αν σβήσω αυτό, τότε έχει φύγει αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω με το κουμπάκι ουσιαστικά είναι να πάω πίσω, άλλο πως είναι εδώ πέρα. Αν πατήσω εδώ πέρα το athlete registration, ουσιαστικά έχει εκτελεστεί ο κώδικας αυτό στο auto action και φαίνεται μόνο το athlete record. Το άλλο το έχω κρύψει. Έχει γίνει pre-populate, ας πούμε, με το action πάνω σε εδώ, χωρίς να γράψω τίποτε. Χωρίς να πέμπω. Πολύ ωραίος τρόπος για να κάνεις εκείνο το επιπλέον που χρειάζεσαι, χωρίς να χακεύεις και χωρίς να κινδυνεύεις την επόμενη φορά που είναι το upgrade, να πατήσεις μια. Υπάρχουν πολύ δυνατά εργαλεία, κάτι να συνεχίσω. Αυτό βέβαια. Το email action το είπαμε λίγο πολύ, το καταλαβαίνουμε. Ένα απλό παράδειγμα που είναι χρήσιμο. Μάλιστα το χρησιμοποιούμε, το ξέρετε, το site της δημιουργίας ξανά έχει φτιαχτεί με Joomla. Αν ορίζει τη δημιουργία ξανά, βάζει αυτές. Υπάρχει το εξής use case που ικανοποίησαμε με ένα τέτοιο τρόπο. Κάποιοι που γράφονται στο site δηλώνουν ότι είναι ήδη μέλη. Οπότε στο registration form υπάρχει ένα tick box που ρωτάει, ναι, είμαι μέλος ήδη. Οπότε θέλουμε να φύγει ένα mail αυτοματοποιημένο στον υπεύθυνο του Μητρώου με τα στοιχεία που έχει κάνει, που έχει χρησιμοποιήσει αυτός που έκανε register, ώστε να μπορεί να το ψάξει αν όντως αυτός που λέει ότι είναι μέλος είναι μέλος και αν είναι να επέμβει και να τον αναβαθμίσει στο site να δείξει το membership. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο use case που στέλνουμε ένα mail ουσιαστικά, μετά το user approval είναι το trigger, δηλαδή μετά που γίνεται approval, δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, όταν κάνει register, δηλαδή μετά που πράγματι δίνει το ok, δηλαδή ότι έχει επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο το email του και είναι active. Τότε θέλουμε να γίνει fire το trigger. Και λέμε, εάν έχει κάνει check αυτό το πεδίο, member check, αν είναι yes, αν είναι ναι, σημαίνει θα τρέξει το action που σχεδιάζουμε. Δηλαδή θα τρέξει να στείλουμε το email. Το email μπορεί να είναι HTML και βλέπετε ότι δίνουμε στοιχεία που έχει υποβάλει. Δίνουμε το username, το first name, last name, email και διάφορα άλλα που έχει πει στο registration form που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει το Μητρό για να δει αν αυτός είναι όντως αυτός που λέει και αν μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Οπότε αυτό έχει γίνει πολύ εύκολα και πολύ απλά, χωρίς να γράψουμε κώδικα.
όλα αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα και στο site του Τζουλάπολης και συνέχεια στο forum βάζουν και άλλοι, γιατί φανταστείτε είναι κάτι ζωντανό και ο καθένας βρίσκει διαφορετικές χρήσεις, γιατί συνδυάζει, μπορεί να συνδυάσουν δύο και τρία actions από διαφορετικά activity types, ας πούμε, action types, για να φτιάξουν τελικό αποτέλεσμα. Δεν θεωρώ ότι είναι framework με την έννοια του FOF, να γράφουμε κώδικα από το μηδέν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες που μπορεί να ικανοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να επενδύσουμε στο να γράφουμε πολύ κώδικα και να ψάξουμε πού να το βάλουμε το κώδικα αυτό πολλές φορές, ας πούμε. Είναι αυτό το παράδειγμα που σας είπα πριν, μπορεί να στείλουμε mail από κάποιον άλλο server. Το field action είναι απλό, να μπορεί να αλλάξεις. Παραδείγματος χάρη θέλω να προσθέσω δύο πεδία ή να αλλάξω τη τιμή ενός πεδίου με βάση κάποιο άλλο πεδίο. Μπορεί να σκεφτούμε. Κάτσε πάμε στα γρήγορα γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Κουνένα, το κουνένα, ορίστε. Ορίστε. Βεβαίως, ας το κάνω και αυτό. Έχω αυτό το παράδειγμα. Query action. Ένα πεδίο μπορεί να τρέξει αυτό το συγκεκριμένο action, μπορεί να τρέξει μετά το registration. Θέλω, ας πούμε, έχω μια βάση είτε εσωτερική είτε εξωτερική και θέλω να σπρώξω το registration data εκεί. Γιατί υπάρχει μια άλλη εφαρμογή εκεί πέρα που είναι ανεξάρτητη από το website και δεν θέλω να μπλέξουμε. Μπορεί να είναι κάποια υπηρεσία που σου κάνει mailing list. Και να θέλω να σπρώξω εκεί τη διεύθυνση, τα στοιχεία που έκανε register, να το σπρώξω εκεί πέρα. Οπότε, ουσιαστικά τρέχω ένα SQL statement. Το συγκεκριμένο είναι internal mode, θα μπορούσε να είναι external. Δηλαδή, το internal σημαίνει στη βάση του Joomla υπάρχει ένα άλλο table και πάμε εκεί μέσα. External μπορεί να είναι να συνδεθούμε με ένα άλλο server, SQL server κάπου και να σπρώξουμε εκεί με username, password κλπ. Λοιπόν, insert into demo το user ID που έχουμε, αυτό το χρήστη, το username, το email, με βάση τα values αυτά που παίρνει ουσιαστικά. Τελείωσε. Απλά. Μπορούμε να έχουμε ένα άλλο action που είναι στο trigger on update ή μπορεί το ίδιο action το κάνουμε να τρέχει σε δύο triggers. Αλλά μάλλον διαφορετικά θα είναι. Το ένα θα είναι insert, το άλλο πρέπει να είναι update. Μπορεί να είναι δύο διαφορετικά actions. Το ένα θα είναι στο trigger after registration, το άλλο θα είναι after profile update. Και σπρώχνει. Οπότε θα κάνει update το record που έφτιαξε. Το μόνο. Τι να κάνουμε. Βεβαίως. Αντί για. Το SQL statement θα βάλεις εκεί πέρα, ό,τι statement θέλεις. Υπάρχει statement που να κάνεις add field, ας πούμε. Add field, ας πούμε. Αυτό είναι SQL, κανονικά. Δεν SQL πρέπει να μάθεις για να το κάνεις αυτό. Του βλέπω ερωτήσεις, οπότε έρχεται. Μόνο θα μιλάτε δυνατά γιατί έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι άμα βάλετε SQL statement, πόσο με προστατεύει το site από SQL injection. Δηλαδή, επειδή βλέπω ότι βάζουμε κατευθείαν παιδεία. Πώς αυτό μου δίνει, εγγυάται ότι άμα χρησιμοποιήσω το community builder με SQL statements, εκεί που βάζω τα data, θα μου απαγορεύει το SQL injection. Κοίταξε, δεν μπορεί να το βάλεις αυτό από το απ' έξω. Μόνο σου μπορεί να το βάλεις. Θα το βάλεις μέσα από το κώδικα αυτό που το ελέγχεις. Και αυτό το φτιάχνει ο admin από πίσω. Τώρα, αν έχεις αφήσει την πόρτα ανοιχτή στον administrator να φτιάξει αυτό το πράγμα. Λόγω ότι ξέρω ότι σε PHP υπάρχουν τρόποι με quote και αυτά να. Αυτό δεν γίνεται exposed αυτό παρά έξω. Αυτό είναι καθαρά internal και από πίσω. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο. Να βάλει κάτι εδώ. Δηλαδή, εσύ θεωρείς αν βάλει κάποιος το username του κάτι άλλο από εδώ. Να βάλει ένα SQL statement και να. Κοίταξε. Πείραξε τη βάση. Ναι, μισό λεπτό. Βλέπεις όλα αυτά εδώ πέρα, το user ID, username, email, είναι τιμές που έχουν ήδη περάσει από τη διαδικασία του Joomla registration και έχουν μπει στη βάση τους. Οπότε έχει γίνει το cleansing, έχει γίνει την προστασία. Αυτό είναι προστασία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή είναι από ήδη
προεπιλεγμένα είναι, εγγεγραμμένα. Είναι ήδη από άτομα που έχουν μπει μέσα στη βάση. Δεν είναι από. Δηλαδή έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος. Έχει περάσει από άλλα στάδια έξω από αυτό το πράγμα. Έχει περάσει από το Joomla, από το Community Builder μέχρι να φτάσει στη βάση, ας πούμε. Δηλαδή στο Joomla, άμα πας να βάλεις ένα SQL statement σε ένα username, θα το κόψει. Δηλαδή ήδη το κόβει το Joomla για εμάς. Ναι. Έτσι απλά βάζουν το statement και ξεκινάζω. Για το δοκιμάσεις πρώτα, να δεις το δουλεύει, εννοείται, κλπ. Ναι. Πώς κουμπώνει το Joomla το... Πώς τι? Πώς κουμπώνει, πώς φορτώνει το Joomla. Πώς φορτώνει το? Πώς δένει με το Joomla. Το Community Builder είναι ένα extension του Joomla. Ένα component Joomla. Το συγκεκριμένο το CPO, το Actions, είναι ένα plugin του Community Builder. Το θέμα είναι αν το χρειάζεται το Community Builder ή όχι. Υπάρχουν πολλοί που βάζουν το Community Builder, γιατί υπάρχουν τα επιπλέον πεδία που βάζεις εύκολα στο registration, υπάρχουν τα προφίλ, υπάρχουν ένα σωρό τέτοιε δυνατότητε. Το Joomla δεν το έχει. Το Joomla δυστυχώς για μένα έχει κρατήσει ένα framework, ένα platform που και για να κάνεις και content management πρέπει να πας σε extension, ας πούμε. Δηλαδή πώς χρησιμοποιεί το K2. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που κάνει το K2 θα έπρεπε σε ένα σημείο να τα κάνει το Joomla από τη μάνα του. Δεν τα κάνει. Εντάξει, που είναι καλό για τους επιπλέον παρατρεχάμενους που τρέχουμε, ας πούμε, και υποδοποιούμε και βοηθάμε, αλλά θεωρώ ότι το Joomla, εντάξει, πιθανόν κάποιο από αυτά έπρεπε να τα κάνει.